σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς όπου μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της Development League και οι Miami Heat αντιμετωπίζουν τους Power Path Boys. Άνοιξαν και το σκορ γρήγορα οι κυπεδούχοι για το 2-0. Ενώ θα έρθει και η απάντηση από την πλευρά των φιλοξενούμενων για το 2-2. Οι Heat, οι οποίοι μετρούν τρεις νίκες και μία ήττα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Μάλιστα έχουν καταφέρει να φτιάξουν ένα μικρό σερί δύο συνεχόμενων νικών. Ενώ από την άλλη, οι Power Park Boys έχουν δώσει 5 μάτς, έχουν κερδίσει τα 3, έχουν χάσει τα 2. Νέο καλάθι λοιπόν για τους γηπεδούχους, με τον Λεωνίδα Κύρια Κουλέα να δίνει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του για το 4-2. Ραουάτ δίνει ύψος, καταλήγει μέσα η μπάλα, 4-4. Ξεκινούν καλά το μάτς οι δύο ομάδες, είναι αρκετά εύστοχες σε αυτές τις πρώτες φάσεις. Γαβαλάς τώρα για τους γηπεδούχους. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Βελέτας, Γαβαλάς, Πούτρικας, Δημήτρης και Λεωνίδας Κυριακουλέας έχουν ξεκινήσει για τους Heat. Ενώ από την άλλη έχουμε Σταβουλτζίδη, Αθανασόπουλο, Μανώλη, Μαρούλη και Ραουάτ. Στην επίθεση τώρα η πράσινη, Αθανασόπουλος από το πλάι το χάνει. Πέρασε ωραία ο παίκτης των γηπεδούχων. Ο Γαβαλάς κάνει και μέχρι το τέλος. Κερδίζει το φάουλ και πάει και στην γραμμή για τις δύο βολές του. Αστοχή η πρώτη. Πολύ δεύτερη. Δεν αλλάζει το 4-4. Ραουάτ. Θανασόπουλος με φόρα κατά μέτωπο. Δεν θα μπει μέσα η μπαλά. Όχι, δεν ήταν ο Θανασόπουλος, με συγχωρείτε. Ο Μαρούλης ήταν και σας το έχισε. Κούτρικας, Γαβαλάς για 3. Δεν είναι καλό το σούτ. Θα να παίξουν γρήγορα τώρα οι πράσινοι. Φεύγει μέχρι το λέει ο Μανώλης, αστοχή. Ένα νέο σούτ από μακριά, χωρίς αποτέλεσμα και αυτό από τον Δημήτρη Κυριακουλέα. Σταβουλτζίδης παίρνει τα βήματα, φτάνει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, μια σφαλιάρα στην μπάλα. Παραμένουν όμως στην επίθεση οι πράσινοι. Ραουάτ προσποιείται, αφήνει στην γωνία. Πολύ κακό το σούτ του Μανώλη. Και τώρα με χώρο ο Λεωνίδας Κυριακουλέας. Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι ο Κυριακουλέας, είναι ο Βελέτζας, ο οποίος δεν θα τελειώσει καλά. Παραμένει το 4-4. Σαβουλτζίδης. Και τώρα Ραουάτ. Το ύψος των βολών, αστοχή. Ο παίκτης των Power Puff Boys. Ο Μαρούλης. Κυριακουλέας αφήνει χέρι με χέρι στον Γαβαλά. 14 λεπτά ακόμα για τους Heat. Στέγεται εκεί υπό πίεση. Καλή άμυνα από τον Σταβουλτζίδη, ο οποίος θα κατεβάσει και το rebound. Και παίζει γρήγορα μπροστά. Ανάποδο λέει, πήγε εκεί με ένα αεροπλανικό. Ένα σκοράρι, αλλά δεν τα κατάφερε ο Μανώλης. Και έχουμε και την πρώτη αλλαγή τώρα για τους Power Puff Boys. Στην θέση του Ραουάτ περνάει ο Πετρόπουλος. Γαβαλάς. Σηκώνεται και ανάμεσα στην πολυκοσμία Κυριακουλέας μετά το rebound. Κατοχή είναι και πάλι για τους Μαϊαμάνι.
Φελέτζας με αυτοπεποίθηση εκτελεί για 3-7-4. Μπροστά πλέον η γηπεδούχη. Το πρώτο εύστοχο τρίποντο της σημερινής βραδιάς. Σαμπουλτζίδης στέγεται για 2, απαντάει με ένα δίποντο για το 7-6. Γαβαλάς έχει αναλάβει να τον μαρκάρει ο Σαμπουλτζίδης. Για το σκριν, μένει ο Σαμπουλτζίδης πάνω του. Βελέτζας τριφογυρίζει, αφήνει στον Κυριακουλέα. Συγχωρητικά αυτός για 3, θα στοχίσει. Πετρόπουλος από κοντά για το 7-8. Προβάδισμα πλέον για τους φιλοξενούμενους. Γαβαλάς τελεί για 3 και αυτός. Ένα νέο αστόχο σούτ από μακριά για τους Σκιτ. Τρέχει στην άλλη πλευρά ο Μανώλης. Δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί ο Γαβαλάς. 7-10. Μεταλλεύονται τα χείριτα τους τώρα οι Powerpuff Boys. Μεταλλεύονται το ανοιχτό γήπεδο και ξεφεύγουν στο συν 3. Μια μικρή απόσταση χωρίζει τις δύο ομάδες. Πολύ καλή άμυνα όμως και πάλι από τους πράσινους. Τώρα θα σταματήσουν την φορά του Μανώλη με ένα φάουλ την γηπεδούχη. Έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ο Σιούγκρος πέρασε στο ματσί για τους Powerpuff Boys, ενώ από την άλλη έχουμε τον Καραμήτρο και τον Κουμεντάκο στο παρκέ. Μανώλης σηκώνεται, το βάζει για το 7-12. Ο Μανώλης αρχίζει και παίρνει μπρος σιγά σιγά. Στο συν 5 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Καραμήτρος από τα δεξιά δεν μπορεί. Προσπαθεί ο Κυριακουλέας, ο Σαμπουλτζίδης θα μαζέψει το rebound. Στο παιδί όμως για λίγο η μπάλα, ο Καραμήτρος βρέθηκε στο παρκέ και κλέψε. Πάει προς τα μέσα ο Κουμεντάκος, θα σκοράρει για το 9-12. Πρότυπο του στο μάτς για τον Κουμεντάκο. Λίγο πριν μπούμε στα τελευταία 4 λεπτά της πρώτης περίοδου. Με το δεξί χέρι τώρα Μανώλης θα τελειώσει καλά και αυτή την φάση για το 9-14. Το έχει πάρει πάνω τους τελευταίες φάσεις ο παίκτης των Powerpuff Boys και τα πάει πολύ καλά επιθετικά μέχρι στιγμής. Γαβαλάς ο Σαμπουλτζίδης στην πλάτη του και για βοήθεια και ο Σιούγκρος, έκλεψαν οι πράσινοι. Θανασόπουλος αφήνει στον Σαμπουλτζίδη. Και η πάσα, πήραν τώρα η hit. Δεν υποδεχτεί καλά ο Κουμεντάκος, ήρθε όμως ο Καραμήτρος, θα κοπεί από τον Σιούγκρο. Πάλι αντιδρούν καλά στην άμυνα τους οι Powerpuff Boys. Ο Πετρόπουλος τώρα φτιάχνει αυτή την επίθεση για τους πράσινους. Συνεργάστηκε με τον Αθανασόπουλο, έχασε εκείνος. Ο Κουμεντάκος αφήνει στον Γαβαλά. Και πάλι θα του δώσει, έχει χώρο από τα δεξιά για να πλησιάσει. Κατέβασε το χέρι του αντικανονικά ο Σαμπουλτζίδης. Παραδέχεται και ίδιος ότι έχει κάνει το φάουλ. Και έχουμε και αλλαγή τώρα. Αλλαγές βασικά για τους φιλοξενούμενους. Παπαϊωάννου και Δραζινός παίρνουν τώρα στο μάτς. Μέσα η πρώτη βολή. Σε θέση επίθεσης η γηπεδούχη. Γαβαλάς πήρε χέρι με χέρι. Έχει την πλάτη τον Πετρόπουλο. Θα παίξει κόντρα σε εκείνον. Νέο φάουλ, νέες βολές για τους γηπεδούχους. Θα το δέχει τα διαμαρτύρητα ο Πετρόπουλος. Διαφωνεί με την απόφαση. Thank you.
κατοχή περνάει και στα χέρια των πράσινων. Έχουμε και διακοπή για time out. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά μας απομένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 11-14 τώρα. Σίγουρος γυρίζει ωραία το κορμί του, δεν εκτελεί εξίσου καλά. Καβαλάς δίνει στον Κυριακουλέα. Στον Λεωνίδα Κυριακουλέα. Βγαίνει και πάλι ο Καβαλάς στην περιφέρεια για να πάρει την μπάλα στα δικά του χέρια, να εκτελέσει για 3 και να ευστοχίσει. Ισοφαρίζουν τώρα οι γηπεδούχοι με την τρίποντη εκτέλεση του Καβαλά, 14-14. Πετρόπουλος πάει με φόρα χωρίς να φοβηθεί κανέναν, δεν μπαίνει όμως η μπάλα στο καλάθι. Καβαλά σε καριγύρω του, μπορούν να πάρουν το προβάδισμα και πάλι στα δικά τους χέρια τώρα η Heat. Οργανώνει ο Καβαλάς. Καραμήτρος αυτή στην γωνία, Κυριακουλέας για 3, δεν μπορεί να βρει στόχο. Μάχη εκεί με 3 παιχτές να διεκδικούν την μπάλα. Το βελάκι δείχνει Powerpuff Boys. Πετρόπουλος. Μανώλης στην κορυφή. Πίνει στο πλάι. Μανώλης ξανά, παίρνει το φαουλ από τον Κουμεντακό. Φαουλ νούμερο 2 αυτό για τους γηπεδούχους. 4 ομαδικά από την άλλη έχουν μέχρι στιγμής οι πράσινοι. Πετρόπουλος. Βρήκε διάδρομο, βγήκε μπροστά του όμως και τον σταμάτησε ο Κυριακουλέας. Καμπαλάς. Πήρε και πάλι την μπάλα στα δικά του χέρια. 55 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Θα το πάρει από αρκετά μακριά, δεν ήταν κακή εκτέλεση. Κυριακουλέας μάζεψε. Αυτός τον Κουμεντάκο. Από τα δεξιά εκείνος και ο Δραζινός έχει κάνει το φάουλ. Συμπληρώνουν έτσι και τα ομαδικά πλέον οι Powerpuff Boys. Γι' αυτό έχουμε και βολές για τον Κουμεντάκο. Αυτός κάνει την πρώτη. Τώρα εκτελεί και την δεύτερη, αυτή θα τη βάλει για το 15-14. Πετρόπουλος. Κορυφθεί και πάλι ο Πετρόπουλος. Σιούγκρος ζητάει έξω ο Σαμπουλτζίδης. Από πολύ μακριά θα σηκώθει για 3. Μπάλα παραμένει στα χέρια των πράσινων. Δροζινός παίρνει στον Σαμπουλτζίδη ξανά. Έχει 7 δευτερόλεπτα εκείνος. Υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει το 45 ο Κουμεντάκος. Τρίτο ομαδικό πλέον για τους Μαϊαμάνι Χιτ. Έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν σε αυτά τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Ο Μεντάκος πιέζει. Κύριος Σταμπουλτζίδης. 2-1. Κράτησε. Έχει προηγηθεί όμως το φάουλ από τον, από τον Κυριακουλέα. Είναι το τέταρτο για τους γηπεδούχους. 0,5 στο ρολόι. Σιούγκρος δεν προλάβει να κάνει κάτι και έτσι ολοκληρώνει την πρώτη περίοδο με το σκορ στο 15-14. Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. Στο 15-14 βρισκόμαστε τώρα. Με τις
στους γηπεδούχους να έχουν αυτό το ισχυρό προβάδισμα του ενός πόντου. Υπάρχει φάουλ, υπάρχει και καλάθι όμως από τον επάνω στον Γαβαλά. Μέτραει κανονικά το καλάθι των γηπεδούχων. Τέσσερα. Σίγουρος από κοντά δεν μπόρεσε. Θα αναστώσω γρήγορα η πράσινη. Ευχαριστώ Μπαλκέ. Οι δύο παίκτες. Πάλι καλά δεν χτύψε κάποιος. Συνέχεια λοιπόν με την κατοχή να είναι στα χέρια των Powerpuff Boys, άστοχο το τρίποντο. Επιστρέφει hit με τον Γαβαλά. Εκεί ο Κυριακουλέας, ωραία, και βρήκε και συμπαίκτη. Και έρχεται και ακόμα ένα καλάθι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ξεφεύγουν πλέον στο 21-14. Μου κάνει ένα σερί 6-0 στην δεύτερη περίοδο. Ραουάτ δεν θα μπορέσει να βρει σκορ για να δώσει τέλος και σε αυτό το σερί. Γαβάλας τώρα για τους γηπεδούχους. Άλλημα θα ανεβάσουν κι άλλο την απόσταση. Με δυσκολία εκεί ο Καραμήτρος δεν θα καταφέρει κάτι. Έρχεται το Γαλάς τώρα για τους πράσινους για να δώσει τέλος στο σερί των hit 21-16. Κουδρικάς. Κυριακουλέας από μακριά, δεν του κάνει το χατήρι μπαλά. Στα Μπουλτζίδης. Αυτός τον Ραουάτ. Μπαλά και πάλι στα δικά του χέρια. Λέγει να πάει από τα αριστερά. Πάει ο γνωστόν Σταμπουλτζίδη, 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Ωραία θα προσποιηθεί, την έφαγε την προσποίηση και όλα στο αντιπαλός του. Αλλά τελικά δεν πήραν κάτι από αυτή την επίθεση η πράσινη. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια λοιπόν στην δράση. 21-16 το σκορ. Έχουν μπει καλύτερα στην δεύτερη περίοδο η Miami Heat. Τον καταφέρει τώρα να πάρουν ένα προβάδισμα 5 πόντων στο παιχνίδι. Κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Τα δευτερόλεπτα ακόμα όμως στο ρολόι, θα πρέπει να πάνε κάπως πιο γρήγορα τώρα. Κούτρικας έχασε. Ραουάτ στην άλλη πλευρά, θέλει να τελειώσει ο ίδιος, δεν θα το κάνει με επιτυχία. Ναι, ευκαιρία όμως με τον Μανώλη εκεί να δίνει την λύση για το 21-18. Δεν μπορέσει να συγκρατήσει ο Καραμήτρος. Σταμπουλτζίδης αφήνει στον Ραουάτ. Και πάλι Σταμπουλτζίδης. Ωραία, έχει βρεθεί όλο μόναχος ο Παπαϊωάννου. Δίνει και τα εύσημα στον Σταμπουλτζίδη για την όμορφη ασίστ 21-20. Καβαλά
Παλάς. Πήρε στην κορυφή. Από τα αριστερά, Ραουάτ θα σηκωθεί. Τελικά ο Γαβαλάς υπό την πίεση του Ραουάτ είναι για δύο το σουτ, αλλά είναι και εύστοχο. 23-20, 5 για 35 ακόμα. Για να τελειώσει η πρώτη περίοδο, η δεύτερη περίοδος, με συγχωρείτε, Μανώλης αστοχία, Θανασόπουλος είναι εκεί. Ούτε τώρα θα μπορέσει ο Θανασόπουλος να βρει την λύση. Γαβαλάς έχει στην γωνία. Προσποιείται, σηκώνεται για δύο. Δεν κατάφερε όμως να πετύχει κάτι ο Μελετζάς. Θανασόπουλος ένα ανάποδο λέει από τον πουλάει και πάλι μπαλά. Παραμένει έτσι το 23-20 μετά από την δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια του Θανασόπουλου. Καραμήτρος θέλει να πάει προς τα μέσα, στέκεται στον αέρα, δεν θα σημαδέψει σωστά. Τώρα στα Πουλτζίδης. Άφησε δίπλα του στον Μανώλη, αυτός με το ένα χέρι. Ούτε και τώρα θα έρθει το καλάθι για τους Powerpuff Boys, ώστε να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Παραμένει η διαφορά των τριών πόντων. Αλλά έχουμε και επιθετικό φάουλ από τον Καραμήτρον, αντιλαμβάνομαι σωστά. Και πάνω στο μάτς τώρα για τους Heat. Και συνέχεια με τον Σταμπουλτζίδη να κατεβάζει. Περνάει από τον Βελέτζα και με τη βοήθεια του Αθανασόπουλου, ο οποίος τον έχει τραβήξει κοντά στην ρακέτα. Παπαϊόνα από τα αριστερά αφήνει στον Αθανασόπουλο, από κοντά δεν θα τα καταφέρει. Κερδίζουν ξανά οι πράσινοι. Νέα 14 επίθεση έτσι. Τελευταία 4 λεπτά στο εδώ μεταξύ. Πριν από το ημίχρονο, ο Μανώλης έχει πάρει το φαουλ χαμηλά. Μανώλης σηκώνεται για δύο. Ποιος έχει ακουμπήσει τελευταίος, κάποιος παίκτη τον hit, λένε οι διαιτητές. 14 δευτερόλεπτα για τους πράσινους. Πέρασε εκτός τώρα ο Αθανασόπουλος. Μανώλης με το δεξί, δεν τελειώνει καλά ο Κικεμπάνος, ακολουθεί για να πάρει το rebound. Καβαλάς. Μαλάς κράτησε. Άστοχο το τρίποντο από τον Βελέτζα. Στη συνέχεια έχουμε και το φάουλ από τον... δεν προλάβα να δω τον Χρυσικάκη, πρέπει να έχει γίνει, ναι. Σταμπουλτζίδης υπενθυμίζει 23-20 το σκορ. Έχουμε ώρα να δούμε καλάθι. Από το πλάι τώρα θα επαναφέρουν οι πράσινοι. Πετρόπουλος δίνει συνέχεια στο μάτς. Μανώλης θέλει να τον βρει, ωραία. Έκανε την κίνηση ο Πετρόπουλος, θα χάλασε όμως το τελείωμα γιατί πήγε στράφη όλη η κίνηση. Ο Βαλάς πέρασε. Χαμηλά έχει γίνει το φαουλ, δεν μετράει ό,τι έγινε στην συνέχεια. Κούντρικας. Ο Βαλάς για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα. Ο Πετρόπουλος τώρα ανεβάζει ταχύτητα. Σταμπουλτζίδης περνάει, στέκεται στον αέρα. Σκοράρει για το 23-22. Σε απόσταση αναπνοής πλέον πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. 2:40 πριν αφήσουμε πίσω μας και την δεύτερη περίοδο. Ο
Καβαλάς στην κορυφή με 5 δευτερόλεπτα. Πάει κόντρα σε δύο αντιπάλους, σε καλύτερη θέση για να μαζέψει ο Σιούγκρος. Μανώλης. Σαμπουλτζίδης. Πήρε ο Πετρόπουλος, πέρασε η πάσα του, δεν ήρθε όμως καλές από τον Σιούγκρο. Εδώ θα έχουμε και αλλαγές. Ο Κυριακούλιας ο Δημήτρης πέρασε το μάτς, όπως και ο Καλαμάκης για τους hit. Ενώ από την άλλη επέστρεψε ο Ραουάτ με λογαριασμό των Powerpuff Boys. Μανώλης θέλει να βάλει μπροστά την ομάδα του, δεν θα το κάνει. Ραουάτ επιμένει, πάσα πάει έξω. Ο Παϊωάννου για τρεις μόνο στο ταμπλό. Βρήκε η εκτέλεσή του. Και τώρα Καλαμάκης. Κουτρικάς αφήσει τον Βελέτζα, αυτός πήρε την μακρινή εκτέλεση. Μάχη για το rebound, εκμεταλλεύεται το ύψος του Κυριακουλέας. Θα γίνει το λάθος όμως και φεύγει και θα ανοίξει το γήπεδο ο Πετρόπουλος. Δεν μπορεί να τον φτάσει κανένας και με το δεξί lay-up θα δώσει το προβάδισμα στους Powerpuff Boys. 23-24. Καλαμάκης. Πιέζεται ασφυκτικά τον Ραουάτ. Κυλάει η μπάλα, την προλαβαίνει ο Ραουάτ. Έρχεται για βοήθεια και ο Μανώλης, ο οποίος με φόρα θα τελειώσει σπάσιμο της μέσης στον αέρα. Πολύ ωραίο καλάθι για το 23-26. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα πριν την αναπαυλά. Βελέτζα στον Κουτρικά. Αυτό στο πλάι, Κυριακουλέας θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια του Πετρόπουλου. Γυρίζει ωραία το κορμί του, αναζητάει συμπαίκτη, βλέπει έξω τον Μανώλη, τον τροφοδοτή. Ηρεμεί τώρα η κατάσταση στην επίθεση των πράσινων. Μανώλης ακόμη, μια δική του προσπάθεια, η οποία θα φέρει αποτέλεσμα. 23-28, πάρα πολύ καλός ο Μανώλης μέχρι στιγμής. Προσφέρει αρκετά στην επίθεση των Powerpuff Boys. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα τώρα. Βελέτζας θα εκτελέσει. Δεν θα το βάλει και αφήνει έτσι και κάποια δευτερόλεπτα στους πράσινους. 2-1 Μανώλης από το κέντρο. Όχι. Και έτσι τελειώνει και η δεύτερη περίοδος. 23-28 δείχνει το σκορ. Ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδος εδώ στο κλειστό της Ζωφριάς, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 23-28. Θα ανέβει τώρα κι άλλο η διαφορά, καθώς γρήγορα θα έχουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. Πάρα πολλές για το 23-30. Το 23-20 έχουν κάνει ένα σερί 0-10 πλέον οι πράσινοι. Καβαλάς. Να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση από πλευράς των Miami Heat. Καθώς βλέπουν την διαφορά να ανεβαίνει απειλητικά κιόλας. Σαμπουλτζίδης. Πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Μπάλα καταλήγει και πάλι σε πράσινα χέρια. Πετρόπουλος. Του φύγει για λίγο μπάλα, διόρθωσε όμως εκεί ο Μανώλης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα σηκωθεί, δεν θα το βάλει. Κυριακουλέας σε καλύτερη θέση. Παίρνει το rebound τον Καβαλάκη, από εκεί πάλι στον Βελέτζα. Τόσο από κοντά αλλάζει χέρι. Κατέβασε το χέρι του ο Πετρόπουλος, έκανε το φάουλ. Πρώτο ματικό λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Έγινε η επαναφορά. Ο Βαλάς θα το πάρει από εκείνο το σημείο. Με το rebound ο Σιούγκρος. Σαμπουλτζίδης παίζει γρήγορα μπροστά. Πετρόπουλος, γρήγορη επίθεση από τους Powerpuff Boys χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Παραμένει το 23-30. Βελέτζας. Πάσα έξω. Τρίποντα από την γωνία εκτελεί ο Βελέτζας.
για το 26-30. Είχε και πίεση και από δύσκολη θέση το έβαλε. Πολύ δύσκολη εκτέλεση από τον Βελέτζα. Στους 4 που έφυγε πάλι διαφορά. Θανασόπουλος έδωσε τη μάχη του. Θέλει να απαντήσει ο Μανώλης. Κοντό το σούτ του καταλήγει στο σίδερο. Μπαλά στον Κυριακουλέα. Για Βαλάς. Αυτή στον Καραμητρό. Κυριακουλέας με πλάτη. Έχει δύο αντιπάλους πάνω του, έχει χάσει στο 0 το ρολόι. Του έμεινε η μπάλα στα χέρια χωρίς να προλάβει να εκτελέσει έγκαιρα. Δεν τον ενημέρωσαν και οι συμπαίκτες του ότι τελείωνε ο χρόνος. Έγινε το λάθος έτσι από τους hit. Δεν αλεσβείται τώρα το 26-30. Σαμπουτζίδης. Πήρε το screen, σηκώθηκε για δύο από τους των Βολών. Έβγαινε το καλάθι. Τώρα Γαβαλάς. Βελέτζας. Κυριακουλέας του δίνει ξανά χέρι με χέρι. Περίεργο σούτ εδώ, δύσκολο. Ο ίδιος όμως διεκδικεί το rebound. Η κατοχή είναι για τους Firepath Boys. Δεν κατάφερε στις δύο προσπαθίες του ο Βελέτζας να βρει σκορ. Ζητάει και αλλαγή τώρα. Στην επόμενη διακοπή θα περάσει εκτός. Ετοιμάζεται ο Λεωνίδας Κυριακουλέας. Σιούμπρος, ωραίες προσποιήσεις. Δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπαλά. Βελέτζας έχει δει και τροφοδοτεί μπροστά τον Κούτρικα. Θα χάλασε αυτό το τελείωμα. Από δύο αντιπάλους ο Πετρόπουλος θα βρει στόχο 26-32. Ωραία γυρίζει ο Γαβαλάς. Ακούψε τελευταίος ο παίκτης των Firepath Boys. Είναι δύο αλλαγές τώρα για λογαριασμό των Heat. Ο Λεωνίδας Κυριακουλέας είναι ο ένας περνάει στο μάτι και ο Κούτρικας είναι ο άλλος. 13 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Καβαλάς είδε την κίνηση του Κούτρικα. Σηκώθηκε εκείνος το τσακ, πρόλαβε το ρολόι και ευστόχησε κιόλας για το 28-32. Σαμπουλτζίδης. Δεν βρήκε τον Αθανασόπουλο, κόπηκε η πάσα του. Ο Μεντάκος προσπάθησε να παίξει με τον Κούτρικα, έκλεψαν και οι πράσινοι τώρα. Σαμπουτζίδης με φόρα, Μανώλης πατάει γερά, βρίσκει στόχο με το 28-34. Κρατούν μια καλή απόσταση, εκεί κοντά στους 6 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Δεν καταφέρουν να γίνουν πιο απειλητικοί οι Μαϊαμάνι Χιτ μέχρι στιγμής. Έβαλαν και αυτή την άμυνα επίσης οι Firepath Boys. Σαμπουλτζίδης, επιστρέφηκε η άμυνα των γηπεδούχων. Να έχει κάνει το φαουλό ο Κυριακουλέας. Παπαϊωάννου τώρα. Πάτσε και πάλι παρκέ. Μανώλης. Και πάλι θα βρει στόχο. 28-36 ο Μανώλης αναλαμβάνει και πάλι δράση. Βρίσκει και πάλι σκορ για το συν 8 πλέον τον Firepath Boys. Ο Μανώλης ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής από τους φιλοξενούμενους. Άρα λίγο τον ακλέψει και όλα συμπαλά έφτασε στον Κουμεντακό. Γαβαλάς προσπαθεί να βρει χώρο. Συγκρούστηκε με κάποιον αντίπαλο, ο Αθανασόπουλος είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 2 για τους φιλοξενούμενους. Και έχουμε βόλες τώρα για τον Γαβαλά. Ε,
29-36. Μέσα και η δεύτερη. Το 30-36. Παϊωάννου. Σαμπουλτζίδης. Σηκώνεται. Δεν καταφέρνει κάτι. Κρατάει όμως ο Μανώλης στην επίθεση και πάλι τους παρεπαβούς. Μανώλης λίγο πιο μπροστά από το ύψος των βολών και πάλι ο Μανώλης είναι αυτός που θα κάνει τη ζημιά. 30-38. Θα έχουν βρει σκούρα κόντρα στον Μανώλη οι γηπεδούχοι. Είναι ο παίκτης που οδηγεί μέχρι στιγμής τους Powerpuff Boys. Φαίνεται τώρα στο συνόπτο και πάλι. Για Βαλάς, άφησε έξω, Κουτρίκας θέλει να βρει ένα τρίποντο, δεν θα τα καταφέρει. Κυριακουλέας προσπάθησε να πάρει το rebound, την μπάλα πέρασε εκτός, η κατοχή είναι για τους πράσινους. Σαμπουλτζίδης. Σούμπρος έπαιξε κατευθείαν για τον Αθανασόπουλο. Παπαϊωάννου στην περιφέρεια αλλάζει κατεύθυνση για να ξεφύγει από τον Γαβαλά. Αθανασόπουλος από κοντά μετά την πάσα του Παπαϊωάννου. Σε δεύτερο χρόνο μαζεύει ο Μανώλης. Τους κάνει καλή δουλειά και στα rebound. Ζήτησε στο πλάι, πήρε το τρίποντο, airball. Μεντάκος. Και αλλαγές τώρα για τους πράσινους. Γαβαλάς, ένα γρήγορο τρίποντο, το ένιωσε, το πήρε, το έβαλε κιόλας. 33-38. Διαφορά πέφτει στους 5. Ραουάτ. Μανώλης υποπίεση. Βρήκε σίδερο τώρα. Δίνουν εκεί μάχες οι παίκτες των δύο ομάδων. Καθάρισαν την φάση η Heat. Και τώρα κατεβάζει ο Γαβαλάς. Δεκατέσσερα λεπτά για την επίθεση, 2 λεπτά για το τέλος της περίοδου. Ο Γιακουλέας πάει αντίθετα από το screen. Έφτιαξε λίγο χώρο. Τελειώσει η επίθεση. Η μπάλα θα περάσει κατευθείαν στα χέρια των Powerpuff Boys. Ενώ ο Χρυσικάκης επιστρέφει για τους Heat. Από την άλλη έχουμε τον Πετρόπουλο και πάλι στο μάτς. Ραουάτ. Ο Πετρόπουλος. Πολύ καλή άμυνα από τον Κυριακουλέα. Έχουν 13 δευτερόλεπτα τώρα στην διαθέση τους οι πράσινοι. Ότι και πάνω στο αντικαθιστά τον Γαβαλά, όπως χρειάζεται και δύο ανάσες. Πετρόπουλος ψάχνει συμπαίκτη, έκλεψε όμως ο Κυριακουλέας. Έκλεισε εκεί την οπτική του αντιπάλου του, έκλεψε κιόλας. Και στην επίθεση τώρα λοιπόν η Heat. Δεν είναι καλό το σουτ, θα μπορούσε να συγκρατήσει την συνέχεια. Ο Κικεμπάνος, έτσι αν εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση για τους γηπεδούχους, παραμένει το 33-38 στον φωτεινό πίνακα, λίγο πριν μπούμε και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Ένα δίποντο του Πετρόπουλου, Κυριακουλέας αφήνει στον Δημήτρη. Κικεμπάνος. Και ο Γιακουλέας, η μπάλα στην γωνία. Ο Χρυσικάκης γυρίζει. Δεν λένε καλά την φάση, ο Κούτρικας θα με σχολείται. Ναι, ευκαιρία με τον Δημήτρη Κυριακουλέα τώρα να δίνει την λύση. 35-38. 34 δευτερόλεπτα για την λήξη και τη τρίτη περίοδου. Ραουάτ.
Γκρος, του άφησε λίγο χώρο ο Κυριακουλέας, επιθετικό rebound, νέα 14 επίθεση για τους πράσινους. Ροζινός από κοντά, θα σκοράρει. 35-40. 9 δευτερόλεπτα, 8 έχουν φάουλ να δώσουν οι πράσινοι. 3 δευτερόλεπτα, Κυριακουλέας από πολύ μακριά, βρίσκει σίδερη προσπάθειά του. Και έτσι τελειώνει και η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 35-40. Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες, ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος. Σταθερά μπροστά στο σκορ η σημερινή φιλοξενούμενη Powerpuff Boys που εγούνται με 35-40 τώρα. Να δούμε τι μας επιφύλασσουν αυτά τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης. Να πούμε πως οι γηπεδούχοι προέρχονται από νίκη κοντά στον μικρό κόσμο με 47-49. Έτσι σήμερα θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο ζερί τους. Ενώ από την άλλη φιλοξενούμενοι θέλουν να επιστρέψουν και πάλι στα θετικά αποτελέσματα, καθώς και αυτοί είχαν αγωνιστεί κοντά στον μικρό κόσμο, αλλά είχαν ιτηθεί με 55-60 και έτσι σήμερα θέλουν να μπουν ξανά στον δρόμο των επιτυχιών. Πετρόπουλος με δυσκολία εκεί άφησε τον Μανώλη. Βγαίνει ψηλά ο Σιούγκρος για να του φτιάξει χώρο. Και τώρα για 2 με τη βοήθεια του ταμπλό σημαδεύει σωστά 35-42. Καβαλάς. Η αντίθετα από το screen. Έχει γίνει όμως επιθετικό φάουλ εκεί στην προσπάθεια του Λεωνίδα Κυριακουλέα να του δώσει χώρο. Πρώτο ομαδικό έτσι και για τους γηπεδούχους. Μανώλη στην κορυφή. Τσεκάρει γύρω του. Κάνει την περιστροφή. Θα πάρει την προσπάθεια. Νομίζω δεν ήταν την καλύτερη επιλογή. Και Κεμπάνος. Κάνει τα βήματα. Δύσκολο και να καταφέρει κάτι. Συνοβλώτηματα από τον πάγκο των Powerpuff Boys για αυτή την άμυνα. Ενώ ο Βελέντος επιστρέφει τώρα για τους Heat. Να την καθιστά τον Κυριακουλέα. Τον Λεωνίδα. Ο Δημήτρης παραμένει στο μάτς. Είναι μόνος του μέχρι μέσα ο Πετρόπουλος. Πέρασε ο Γαβαλάς. Πίνει στον Βελετζά. Προσπαθεί να γυρίσει εκείνος και πάλι Γαβαλάς στην περιφέρεια. Σηκώνεται για 3. Στη βάση του Στεφάνη Συμπάλα. Τον Κυριακουλέας είναι αυτό που βρήκε τελευταίος. Η κατοχή είναι για τους πράσινους. Χέρι με χέρι για τον Μανώλη. Το σηκώθηκε. Συγκρατούν όμως οι φιλοξενούμενοι. Το έτσι τον Βολόν ο Πετρόπουλος χτυπάει τώρα για το 35-44. Διαφορά στο σύν 9 πλέον υπέρ των Powerpuff Boys. Και ο Βελέτζας πάτησε γραμμή. Έγινε το λάθος εδώ από τους Μαϊαμάνι Χιτ, οι οποίοι βλέπουν το μάτς σε αυτή την αρχή της τέταρτης περίοδου. Δεν πάει καλά και έτσι αναγκάζει να καλέσει time out. Είναι ο λάθος εδώ από τους Powerpuff Boys, ο Σιούγκρος. Πάτησε μέσα πριν κάνει την επαναφορά. Και έτσι λοιπόν κάνει ένα δωράκι, μία κατοχή στους αντιπαλούς. Καβαλάς. Ροβελέτζας. Υπάρχει φάουλ από τον Πετρόπουλο. Καραμήτρος.
Προσπαθεί εκεί κοντά στον Αθανασόπουλο, θα τον νικήσει. 37-44. Καπουλτζίδης. Πάσε στον Αθανασόπουλο, θα απαντήσει εκείνος. 37-46. Και πάνος, Βελέτζας με συγχωρείτε. Τώρα πήρε ο Κουμεντάκος. Καβαλάς μένει μπροστά του, ο Πεντρόπουλος τον δυσκολεύει στην εκτέλεση. Δεν μπόρεσε να πιάσει μπάλα στα χέρια του Γεράκη και ο Βελέτζας. Αυτός ακούμπησε τελευταίος. Έχουμε και αλλαγή με τον Κούτρικα να επιστρέφει. Συνέχεια μέσα στα Μπουλτζίδη. Έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Ζήσε ο Κούτρικας, τον έχει χάσει αντίπαλη άμυνα και ανενόχλητος έγραψε το 39-46. Διαφορά στους 7, 6 και 13. Πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι. Μανώλης δεν θα διστάσει εκεί, να πάει κοντρά σε όλους. Δεν καταφέρνει κάτι. Τώρα Βελέτζας, να δούμε αν θα μπορέσουν να μειώσουν κι άλλο την απόσταση γηπεδούχοι. Παρατραβηγμένο εδώ το σουτ του Βελέτζα. Σε αρκετά κορμιά πάνω του. Ωστόσο η κατοχή παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Καβαλάς ξεφεύγει, βρήκε ανοιχτό διάδρομο. Δεν έφτασε μέχρι το τέλος. Σουτός καθάρισε και αφήνει στον Σαμπουλτίδη για να κατεβάσει. Μανώλης με τον Αθανασόπουλο, ο οποίος θέλει να παίξει με τη δύναμή του και θα φτάσει και μέχρι το καλάθι. 39-48. Βάλε σωστά το κορμί του εδώ ο Αθανασόπουλος. Δεν μπορούσε ο αντιπαλός του να τον περιορίσει. Διαφορά και πάλι στο συνενέα. Ο Μεντάκος κλείστηκε από δύο. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Λέγε με τον διαιτητή. Σταμπουλτζίδης. Πάσα έξω. Έχουν την ευκαιρία τώρα να ανεβάσουν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Είναι πράσινη. Μανώλης θα το πάρει πάνω του, να δούμε. Ναι, αυτό θα κάνει και δεν θα μπει όμως η μπαλά. Αργά και βασανιστικά κατέληξε εκτός καλαθιού. Ένα γρήγορο σου τριών πόντων. Ο Κούτρικας είναι το φάουλ. Δημήτρης Κυριακούλιας τώρα αντικαθιστά τον Βελέτζα. Ο Καραμήτρος επανέφερε. Μπαλά και πάλι είναι για τους Heat, οι οποίοι έχουν 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν την επίθεση. Ραουάτ μόνος που θα τελειώσει τη φάση με αυτό το δεξιλιά για το 39-50. Διαφορά πλέον θα ανέβει σε διψήφια επίπεδα στο σύν 11. Οι Powerpuff Boys, οι οποίοι δείχνουν να έχουν το momentum, έχουν αποκτήσει ένα πολύ καλό προβάδισμα πλέον. 4-20 πριν να τελειώσει η αναμέτρηση. Θα πρέπει να βελτιώσουν πολλά αν θέλουν να πάρουν κάτι καλύτερο από το σημερινό παιχνίδι. Μανώλης έχασε την μπάλα αλλά αντικανονικά. Το φάουλ το έχει κάνει ο Κυριακούλεας, όπως έδειξε χαρακτηριστικά ο ρέφερι. Μανώλης στην γραμμή. Έξω η πρώτη. Επίσης.
θέλει την, και την δεύτερη, αυτή θα την βάλει για το 39-51. Καβαλάς δεν μπορεί από μακριά. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Κυριακουλέα. Ποιος γυρίζει με το δεξί. Ταουάτ πιέζεται. Φαίνεται το κέντρο. Κυριακουλέας παραμένει πάνω του. Βγήκε εκεί ο Μεντάκος. Ο Θανασόπουλος στο κέντρο. Βρέθηκαν στο παρκέ οι δύο παίκτες. Τελικά θα αποφέρει καρπούς αυτή η πίεση του Κυριακουλέα. Θα κερδίσει την κατοχή για τη δική του ομάδα. Ο Λεωνίδας επιστρέφει. Ρέμια ζητάει ο Κουμεντάκος. Έχει πάνω τον Ραουάτ, έρχεται και ο Σταμπουλτζίτης για να κλέψει. Και παίζει γρήγορα μπροστά για τον Παπαϊωάννου. Έχει και την πάσα για τον Μανώλη, ο οποίος θα το χάσει. Θα πεις αυτό. Καλή άλλα και άλλα σήμερα, χάνει αυτό. Όλα χάνονται όμως στο μπάσκετ. Ο Μεντάκος στην άλλη πλευρά, Καραμήτρος, με συγχωρείτε. Βγήκαν δυναμικά και οι δύο παίκτες. Και τελικά έχει κερδίσει το φαουλ που παίξει στον Χιτ. Ο Ραουάτ είναι στο έδαφος. Έχει να έχει χτυπήσει ο παίκτης των Powerpuff Boys, τώρα θα σηκωθεί και ζητάει αλλαγή, δεν μπορεί να συνεχίσει. Παίρνει έτσι εκτός ο Ραουάτ και τώρα ετοιμάζεται για ο Καραμήτρος για τις βολές του. Είναι αστοχή η πρώτη. Δεν αλλάζει το 30-51, το 39-51, με συγχωρείτε. Βάζει την δεύτερη, 40-51 τώρα. Πετρόπουλος, φάουλ από τον Κυριακουλέα. Μανώλης. Αναφέρει από την πλάγια γραμμή. Ο Πετρόπουλος αφήνει στον Σταμπουλτζίδη. Και το σκρίνει από τον Αθανασόπουλο ο Σταμπουλτζίδης. Δεν μπορούσε να σκοράρει. Ο Μεντάκος. Κυριακουλέας. Μια προσπίση από τον Γαβαλά. Το πήρε στην συνέχεια. Μόνο στο ταμπλό βρήκε η μπάλα. Στην συνέχεια έχει ετάπα από το Στεφάνι ο Κυριακουλέας. Θα το πάρει και αυτός πίσω από τα 6.75. Ούτε τώρα έρχεται το καλάθι. Δυναμικές μάχες. Μπάλα είναι για τους Powerpuff Boys. Ο Κυριακουλέας ζητάει φάουλ. Πετρόπουλος. Λάθος πάσα. Φεύγει στην άλλη πλευρά ο Καλαμάκης. Εύκολο lay-up για το 42-51. Μανώλης. Θα ακολουθούν εκεί μαύρες φανέλες. Σταμπουλτζίδης. Φαίνει σαν Αθανασόπουλο. Δεν τελειώνει καλά. 1.50 τώρα στο ρολόι. Καλαμάκης και πάλι θα περάσει, εκρηκτικός Καλαμάκης, 44-51, μειώνει στους 7 πόντους και αναγκάζει τους Powerpuff Boys να καλέσουν time out. Οι γηπεδούχοι θέλουν να βάλουν πίεση στην πλευρά των Powerpuff Boys, έχουν μειώσει τώρα στους 44-51 με τις 2 εύστοχες προσπάθειες του Καλαμάκη. Θα γίνει και το φάουλ τώρα. Είναι το 4ο για τους Heat.
Αλεξανδρόπουλος. Και στην γωνία ο Σταμπουλτζίδης προσποιείται στο σούτ. Παϊωάννου. Πέρασε ωραία, βρήκε και την πάσα στον Αθανασόπουλο. Αφήνει έξω τρίποντο, μπαίνει και βγαίνει όμως από τον Μανώλη. Να δούμε αν προλαβαίνουν να κάνουν το κάτι παραπάνω οι γηπεδούχοι. 1-10 τώρα στο ρολόι. Καλαμάκης θα το πάρει από μακριά. Όχι, αυτή τη φορά δεν είναι καλή εκτέλεσή του. Μανώλης. Πιέζουν παντού σε όλο το γήπεδο οι γηπεδούχοι. Πετρόπουλος δεν βιάζεται, θέλει να ξοδέψει και πολύτιμα δευτερόλεπτα. Άφησε έξω. Έχασε την κατοχή. Ο Μανώλης και τώρα τρέχουν στην άλλη πλευρά η hit. Θα γίνει το λάθος. Πετούν στα σκουπίδια ακόμη ευκαιρία για να μειώσουν. Πάει μέχρι μέσα ο Παπαϊωάννου για να βάλει τέλος το μάτς. 44-53. 28 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω οι hit. Τρίποντο όμως από τον Γαβαλά. 47-53. 21 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Πετρόπουλος έχει δεχτεί το φαουλ. Ποτέ μη λες ποτέ πάντω στο μπάσκετ. Δεν πρέπει να προδικάζουμε πράγματα. Στη γράμμα λοιπόν ο Πετρόπουλος. Πίσω αστοχή στην πρώτη. Τελεί την δεύτερη στο σίδερο και αυτή. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Διαφορά στους 6. Τρίποντο από τον κορυφή, ο Καραμήτρος δεν θα βρει στόχο. Και κάπως έτσι νομίζω πως οδεύουμε προς το τέλος. Μπαλά έχει περάσει εκτός πλαϊνής γραμμής. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παρπαυγούς λοιπόν θα επιστρέψει στην νίκη σήμερα. Θα πάνε στο 4-2. Ενώ από την άλλη Μαϊαμάνι Χιτ θα πέσουν στο 3-2. Και θα βάλουν τέλος στο σερί των δύο συνεχόμενων Νίκο, αυτά λοιπόν εδώ από την Ζωφρία. Νίκη για τους Παρπαυγούς, οι οποίοι θα επικρατήσουν 47-53 επί των Μαϊαμάνι Χιτ.